Μαζί μας τον αρχηγό της Ένωσης, τον Πέτρο Μάνταλο. Πέτρο, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη περίσταση. Η ΑΕΚ, εσύ τα έχεις ζήσει όλα με την ΑΕΚ και επιτυχίες και απογοητεύσεις. Είναι, θα έλεγα, σχεδόν σοκαριστικό το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν καταφέρνει φέτος να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα ήθελα να μου πεις και εσύ πώς το ζήσατε οι ποδοσφαιριστές όλο αυτό που συνέβη φέτος. Σίγουρα, μέσα στη χρονιά γίνανε... Βασικά δεν υπάρχει λόγος να αναφερθώ στο τέτοιο. Το θέμα είναι το ότι έχουμε τελειώσει μία χρονιά και είμαστε, νομίζω, την περίοδο που είμαι εγώ, στη χειρότερη χρονιά που έχουμε κάνει, νομίζω, βασικά όχι νομίζω, σίγουρα είναι η χειρότερη χρονιά που έχουμε κάνει όσο τουλάχιστον είμαι εγώ εδώ. Ειλικρινά δεν υπάρχουν λόγια, νομίζω, για αυτή την κατάσταση, για αυτή την πορεία που έχουμε κάνει σαν ομάδα. Ειλικρινά δεν βρίσκω λόγια. Ειλικρινά είναι δύσκολη, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν ποδοσφαιριστές είναι να σκύψουμε το κεφάλι, να έχουμε για το υπόλοιπο χαμηλά το κεφάλι, να ζητήσουμε ένα τεράστιο συγγνώμη από όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτή την ομάδα. Και τίποτα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο. Οι μεγαλύτερες ευθύνες, νομίζω, αναλογούν. Είμαι ένας από τους, βασικά είμαι ο άνθρωπος που έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες σε αυτό το τέτοιο. Οι μέρες που θα ακολουθήσουν, σίγουρα θα τελειώσει η σεζόν, αλλά τις επόμενες μέρες και που θα ακολουθήσουν, ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να κάνω και πιστέψτε μου ότι όταν λέω ότι θα αναλάβω τις ευθύνες μου, θα τις αναλάβω με πράξεις και όχι με λόγια. Αυτό πώς το εννοείς, το ρωτώ, γιατί η ΑΕΚ ετοιμάζεται να μπει στο νέο της γήπεδο στην Αγία Σοφιά και είσαι ο αρχηγός της Ένωσης. Σίγουρα, όπως είπες και εσύ, η ομάδα ετοιμάζεται να μπει στο γήπεδο της. Νομίζω μπαίνει στην ευθεία, στην κρισιμότερη χρονιά, ίσως στην κρισιμότερη σεζόν της ιστορίας αυτής της ομάδας. Και έρχεται ακριβώς πριν αυτή η χρονιά. Κάτι δεν πάει καλά, κάποιος πρέπει να πάρει τις ευθύνες. Σίγουρα δεν μπορώ να πω τώρα τίποτα παραπάνω. Τις επόμενες μέρες νομίζω θα ξέρουν όλοι.